βρήκαμε όμως τον Γιώργο Σιμακόπουλο. Τον βρήκαμε και μας μίλησε. Τόσο ποθητό τραγούδι, γιατί ο Γιώργος, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά για μένα είναι από τους πιο όμορφους Έλληνες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωραίο αγόρι, βέβαια. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο αγόρι και νομίζω ότι τα είπε και πάρα πολύ ωραία στην κάμερά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μίλησε επιτέλους για αυτό το. Για την αποχώρηση. Για την αποχώρηση την επεισοδιακή από το πρωινό, για τη Face Κορδά, για τον Γιώργο Λιάγκα και ότι δεν τον χαιρέτησε καν στην τελευταία εκδήλωση που βρεθήκανε τέτα τέτ στην ταινία του James Bond. Τίποτα, ούτε ένα γεια. Δεν τον χαιρέτησε, τον έκανε και unfollow από το Instagram. Ποιο ο Λιάγκα έκανε unfollow τον. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι μάλλον κάτι υπάρχει εκεί. Κάτι υπάρχει μετά. Για να δούμε τη σούπε, για να δούμε τη σούπε. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάστηκα βλέποντας το Just the Two of Us, πώς είναι δυνατόν να είναι εκεί πέρα μέσα ο James και να μην είσαι εσύ. Ναι, μπορώ να σας πω όμως ότι μου είχε γίνει η πρόταση, αλλά επειδή ήμουνα στον αντένα με τη Faye, την ακύρωσα αυτή την πρόταση. Ξέρω ότι γενικότερα μας ξάφνιασε λίγο το γεγονός ότι αποχώρησες πάρα πολύ πρόσφατα. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχα συγκεκριμένο ρόλο στην εκπομπή. Σαφώς θα ήθελα να ήμουν στο πρωινό του αντένα. Την αγαπάω τη Faye, με έχει στηρίξει και θεωρώ και εγώ την έχω στηρίξει σε κάποια πράγματα. Δεν μου είχαν δώσει έτσι συγκεκριμένο ρόλο στην εκπομπή και αποφάσισα από μόνος μου να φύγω. Γιατί ένιωθα ότι ήμουνα βάρος. Την πρώτη μέρα να με παρουσιάσουν, να ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου. Δηλαδή, εντάξει. Είχα δει ότι υπάρχει έναν follow από τον Γιώργο Λιάγκα προς εμένα, ναι, και τον έκανα κι εγώ unfollow. Sorry, Γιώργο μου, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ναι, και είχαμε βρεθεί και σε μια παράσταση τώρα στο James Bond. Τον χαιρέτησα και δεν με χαιρέτησε καθόλου. Τι να κάνω με Γιώργο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αν ζηλεύει για κάτι, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω εγώ σε αυτό. Τι να αλλάξω το πρόσωπο μου, Γιώργο μου, δεν ξέρω. Θέλω λίγο να μου πεις για τον Άλεξ τον παπά. Γελάω πραγματικά, γιατί τον έχω συνηθίσει αλλιώς τον Άλεξ παπά. Δεν μπορώ να το βλέπω σε ρόλο να κάνει τον μπάτσελορ και να το διεκδικούν. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει τηλεοπτικά και νομίζω ότι διαβάζει τα λόγια, δεν λύνεται τόσο. Θεωρείς ότι είναι ένας τύπος, να το θέσω έτσι, που θα έκανε τα πάντα για τα χρήματα. Θεωρώ, ναι. Ήδη πήρε το πρώτο το σπίτι, άρα τι να πω για τον James. Ναι, από ό,τι έμαθα και εγώ. Ότι που έστειλε εξώδικο Ατζούν έστειλε στην εταιρεία του Νίκου του Κοκλώνη. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει και μια ρήτρα στο συμβόλαιο. Αν δεν αμείβεσαι, που ξέρω ότι σαφώς υπάρχει μια αμοιβή, αλλά επειδή δεν θα έχει έπαθλο και θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, μήπως. Ναι, οκ, κάνουν λίγο πίσω. Κάνουν λίγο πίσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απέδειξες τον πολύ καλό σου χαρακτήρα, δορίζοντας και όλο το χρηματικό σου. Όχι έπαθλο, όλη τη χρηματική σου αμοιβή ουσιαστικά από το παιχνίδι. Το δόρισες σε παιδάκια που πραγματικά χρειάζονται και έχουν ανάγκη. Και το δόρισα πριν τα πάρω. Δεν είχα πληρωθεί, ήταν από δικά μου χρήματα. Το έκανα για την ψυχική μου έτσι ικανοποίηση και να είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει με αυτήν την δημοσιότητα που αποκτήσει με αυτό το παιχνίδι έτσι μια καλή κίνηση, μια καλή πράξη, να παρακινήσω και άλλους συνανθρώπους μου να κάνουν κάτι καλό για αυτά τα παιδάκια. Δηλαδή, παιδιά, κάντε καλό, γιατί ο κόσμος θεωρώ ότι το χρειάζεται. Πώς σου φάνηκε ο James το ρόλο του τραγουδιστή? Ναι. Δεν μπορώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Περίεργο. Εντάξει. Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία, δηλαδή να πάει τέλεια, τι να σου πω. Με ποιον έτσι κρατάς ιδιαίτερη επαφή από το παιχνίδι? Πιο πολύ κρατάω με την Νικόλ, με την Ελένη και με τον Κόρο. Θέλω να μου πεις λίγο την αλήθεια. Γνωρίζω ότι backstage υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τον νικητή του Survivor για την Νικόλ. Από το Σάκη τον Κατσούλη, ισχύει? Α, δεν ξέρω τώρα, μου βάζει δύσκολο να σου πω. Δεν ξέρεις, αλλά γελάς, νομίζω ότι τα μάτια σου τα λένε όλα. Μπορεί και να, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα στη ζούγκλα γινόντουσαν πολλά πράγματα. Μέσα στα όνειρά σου είναι να δημιουργήσεις και κάτι, από ό,τι μου είπες και μου εκμυστηρεύτηκες, κοντά κάπου στις γιορτές, ένα αντικείμενο το οποίο θα είναι προς πώληση και όλα αυτά τα έσοδα θα δοθούν για παιδάκια. Θα είναι κάτι που θα φοριέται στο χέρι και χρήματα από αυτό θα πηγαίνουν στο σύλλογο Ελπίδα. Πραγματικά το κάνω γιατί είχα και ένα πρόβλημα στην οικογένειά μου, μέσα στο σπίτι μου, που έχασα τον αδερφό μου με καρκίνο και έκανα πράγματα και πριν το Survivor, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε γιατί δεν ήμουνα αναγνωρίσιμος. Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι θα γινώσω ένα φανταστικός πατέρας με όλα αυτά τα οποία μου λες. Δηλαδή, το περιγράφεις και βλέπω ότι τα ματάκια σου έχουν βουρκώσει. Πραγματικά, θέλω πάρα πολύ να γίνω πατέρας. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρω την κατάλληλη γυναίκα.
Αλλά θεωρώ ότι θέλω να γίνω πάρα μα πάρα πολύ μπαμπάς. Γιώργο, είναι στα όνειρά σου αν κάποια στιγμή ο Θεός εξαιώσει και κάνεις ένα παιδάκι να δώσει το όνομα του αδερφού σου ως προς μια συνέχεια. Το πιστεύεις ότι ναι, αυτό θα το πω. Ή Αλέξανδρος αν είναι αγόρι, ή Αλεξάνδρα αν είναι κορίτσι. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, ο Χήμαρος, για να επιστρέψουμε στο Γιώργο Βασιμακόπουλο. Χήμαρος, έτσι. Χήμαρος, αλλά πολύ ειλικρινής. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να τα λέει καυστικά, αλλά είναι και αλήθεια. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, δεν είχε λόγο να πει κάτι εναντίον του Γιώργου Λιάγκα. Είπε όμως. Προφανώς. Γιατί να μην πει όμως. Είπε ότι συμπαθεί στον Γιώργο. Από τη στιγμή που τον προσλάβανε έτσι, και του δώσανε ένα πόστο σε ένα πρωινό. Ναι. Στο πάνελ του πρωινού. Τι, δηλαδή δεν έπρεπε να έχει ένα ρόλο, όχι εννοώ καλός κακός, να μιλάει, να σχολιάζει. Του δόθηκε ποτέ λόγος. Εγώ είδα ότι τα βάλε με τον Λιάγκα, γιατί είπε ότι τη Φέη την αγαπάει. Ναι, γιατί πετούσε μπηχτές ο Λιάγκας όταν έβγαινε ο Γιώργος και δεν εμφανίστηκε μια μέρα και είπε «Πάμε στο Γιώργο Σιμακόπουλο που είναι ο παρουσιαστής». Και πετούσε μπηχτές, παιδιά. Είπε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Επειδή προφανώς ο Γιώργος κάποια μέρα εξέφρασε το παραπονό του. Ρε παιδιά, εμένα τι με φέρατε εδώ. Δεν θα έχω κάποιο ρόλο, δεν θα λέω κάτι. Τσατίστηκε προφανώς ο Λιάγκας. Δεν ξέρουμε τώρα τι υπόθηκε. Και καλά, και αυτά δεν συμφωνούν από πριν. Δεν είπανε Γιώργο, σε θέλουμε στην εκπομπή στο πρωινό να έρθει να κάνει αυτό. Προφανώς. Προφανώς δεν ήταν ξεκάθαρο. Πολλέ φορέ όμως και άλλα συμφωνίες και άλλα γίνονται στην πορεία. Δημήτρη μου, το ξέρει και αυτό πάρα πολύ. Απλά ήταν αρχή ακόμα. Θέλω να πω στην αρχή, συνήθως κάνει αυτό που έχει συμφωνήσει και άμα βλέπει ότι δεν πάει καλά, το αναπροσαρμόζει. Εσύ γενικέ γραμμέ στη συγκεκριμένη εκπομπή, περισσότερο δηλαδή είναι η Φέη που είναι και η παρουσιάστρια, μετά είναι ο Γιώργο ο Λιάγκας και μετά πέρυσι ήταν λίγο και ο Ουγγαρέζος. Οι περισσότεροι δεν μπορούν εκεί πέρα να αρθρώσουν λέξη, δεν προλαβαίνουν. Εντάξει, άρα ήξερε που γελάει ο Γιώργος, φαντάζομαι. Τι γελάς, Μαρία. Οπότε πόσο περισσότερο και ο Γιώργος Ασημακόπουλος που είναι λίγο πιο νέος. Όταν έχεις όμως και μεγαθύρια παρουσιαστών, γιατί ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας που αρέσει και που έχει πολύ λόγο. Λέει και ο Ασημακόπουλος. Ναι, αλλά άμα σε φωνάζει μια εκπομπή και δεν μιλάς, δεν λες κουβέντα, έτσι να κάνεις. Και επίσης είναι και πολύ εργαλείο ο Ασημακόπουλος. Δηλαδή έχει μαγαζιά ο άνθρωπος. Κάνει πολλά φιλανθρωπικά. Ταξιδεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ουσιαστικά αυτό που μου είπε και εμένα είναι ότι εγώ εκεί δεν πήγα γιατί έπρεπε να επιβιώσω. Οπότε έπρεπε να μπω και σε μια διαδικασία πράγματα που δεν μου αρέσουν. Γιατί πολλές φορές μένεις και εμένεις πράγματα γενικότερα σε μια δουλειά μόνο και μόνο γιατί είναι και θέμα επιβίωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που και αυτός δεν περνούσε καλά εκεί πέρα έξω και αυτό φαινόταν προς τα έξω. Λέει, ας φύγω εγώ. Να μείνεις εσύ. Είπε κάτι για το πρόσωπό του. Λέει τι να κάνω. Λέει να αλλάξω πρόσωπο. Λέει άμα δεν. Κάτι είπε. Αν δεν αρέσει, όχι, όχι. Άφησε μπιχτούλα και υπονοούσε. Ότι τον ζήλευε ο Γιώργος Λιάγκας. Τι. Καλά, δεν αποκλείεται. Τι. Όταν βλέπω όλα αγκαλιά με τη Φέινη και δεν βλέπει τώρα εκεί τα πλάνα. Τον ζήλευε. Ωραίο παιδί είναι. Ανοιχτό που κάνει. Στο σώμα, κορμί, πρόσωπο. Αυτό είπε ο Γιώργος. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει από την πλευρά του Γιώργου Λιάγκα. Του κάνει και unfollow. Καταρχάς δεν είναι ωραίο που δεν τον χαιρέτησε. Ό,τι και να έχει γίνει, ένα τυπικό γεια, λες. Άμα τον ζήλευε τόσο. Ξέρεις τι θα το έκανα όμως, φαντάζομαι διακριτικά. Αν τον ζήλευε, δεν ξέρω. Θα μας βγει μια τηλεφωνική τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα απέναντι και να βγει σε εμάς. Θα το έκανα διακριτικά. Γιώργο Λιάγκα, εσύ. Τι έγινε, για πες μας, φαντάζεσαι. Να πάρουμε τον Γιώργο Λιάγκα live. Το ακούσατε όμως και το άλλο, ότι ο Κατσούλης ουσιαστικά τα έχει ρίξει και λίγο στην Νικόλ, αλλά δεν ανταπέδωσε Νικόλ, οπότε πήγε τύπου Μαριαλένα. Το ακούσατε. Το ακούσαμε. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Καμία εντύπωση. Έχουμε και άλλο υλικό. Έχουμε και άλλο πολύ υλικό. Έχουμε, Δημήτρη, από τον Γιώργο. Αύριο τα νεότερα. Οπότε σας αφήνω εγώ για λίγο, παιδάκια μου. Εντάξει, λοιπόν.